Γεια σας, ονομάζομαι Ζησίμου Βασιλική και είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Συντέρνους. Σήμερα θα σας μιλήσω για τα στάδια του πένθους μετά από μια τραυματική εμπειρία. Υπάρχουν τρεις φάσεις φυσιολογικού πένθους που μπορεί να βιώσει το άτομο ή τα μέλη της οικογένειας όταν συμβαίνει ένα ξαφνικό και φνίδιο τραυματικό γεγονός. Αρχικά θα παρατηρήσουμε τα μέλη των οικογενειών αυτών να βρίσκονται στη φάση της αποφυγής. Στη φάση αυτή το άτομο διακατέχεται από έντονο σοκ για την απώλεια, αδυνατεί να αναγνωρίσει τον αποχωρισμό και να αναγνωρίσει να κατανοήσει το θάνατο. Στην επόμενη φάση της αντιμετώπισης, τα άτομα αντιδρούν πιο εύκολα στην απώλεια. Προσδιορίζουν τον πόνο, αισθάνονται, αποδέχονται την απώλεια, αρχίζουν να την εκφράζουν στους γύρω τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που παρατηρείται συχνά στα θύματα μιας τραγωδίας είναι ότι προσπαθούν να προσδιορίσουν τις δευτερογενείς απώλειες και να τις πενθήσουν. Θα συναντήσουμε να ανακαλούνται συχνά και να ξαναζούν τον αποθανόντα και τη σχέση που είχαν μαζί του. Επίσης, αναθεωρούν, επαναλαμβάνουν τα συναισθήματα που νιώθουν, προσπαθούν να απελευθερώσουν τον παλιό δεσμό που είχαν με τον αποθανόντα και τον κοινό κόσμο που τους ένωνε. Με την πάροδο του χρόνου, στη φάση πλέον της αποδοχής, τα μέλη των οικογενειών αυτών αρχίζουν να προσδιορίζουν νέους στόχους και να προσαρμόζονται σε ένα νέο κόσμο ενώ θυμούνται το παλιό. Θα παρατηρήσουμε να αναθεωρούν τις υποθέσεις σχετικά με τον κοινό κόσμο, αναπτύσσουν μια νέα σχέση με τον αποθανόντα και ανακαλύπτουν έναν τρόπο ύπαρξης, αποκτώντας μια νέα ταυτότητα. Δηλαδή, επενδύουν σε έναν κόσμο με σχέσεις και συναισθήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.